Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές. Η διατροφή κατά την παιδική ηλικία έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής, αλλά και για την ενήλικη ζωή του ανθρώπου. Μάλιστα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η σωστή διατροφή της μητέρας κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης επηρεάζει τη διατροφή του νηπίου, αλλά και τη σχέση που θα αποκτήσει το παιδί με το φαγητό. Η έλλειψη ή αυξημένη πρόσληψη απαραίτητων θρεπτικών συστατικών κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας. Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας του 21ου αιώνα που έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Ως παχυσαρκία ορίζεται η αύξηση του λίπους πάνω από κάποια όρια. Στους ενήλικες αυτό εκτιμάται με το δείκτη μάζα σώματος, ενώ στα παιδιά και τους εφήβους υπάρχουν ειδικές καμπύλες ανάπτυξης που εκτιμούν το δείκτη μάζα σώματος με βάση το βάρος, το ύψος, την ηλικία και το φύλο. Η Ελλάδα είναι τρίτη στην παιδική παχυσαρκία μετά την Ισπανία και την Ιταλία. Σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από Ελληνόπουλα ηλικίας 10 έως 12 ετών ήταν υπέρβαρα περίπου το 30% και παχύσαρκα το 12%. Βλέπουμε δηλαδή ότι η παιδική παχυσαρκία είναι μια πολύ βαριά κατάσταση αν αναλογιστούμε ότι στην Ελλάδα ένα στα τρία παιδιά είναι υπέρβαρο. Στις μέρες μας οι αριθμοί τρομάζουν. Γύρω στα 150 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως υποφέρουν από παχυσαρκία, ενώ το 2030 αναμένεται να φτάσουν τα 250 εκατομμύρια. Δυστυχώς, ολοένα και περισσότερες έρευνες επιβεβαιώνουν την άγνοια των γονέων για το ποιο πρέπει να είναι το ιδανικό βάρος των παιδιών τους. Μόλις 3 στους 10 γονείς υπέρβαρων παιδιών μπορούν να καταλάβουν ότι όντως το παιδί τους είναι υπέρβαρο, ενώ σχεδόν το 70% θεωρεί πως το παιδί τους έχει φυσιολογικό βάρος. Πολλές φορές τα φουσκωμένα μαγουλάκια ή η φουσκωμένη κυλίτσα μπορεί να κρύβουν περισσότερους κινδύνους από όσους νομίζουμε. Όλοι μας έχουμε ακούσει γονείς, παππούδες και γιαγιάδες να λένε χαρακτηριστικές εκφράσεις για τα παιδιά που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, όπως ότι θα το πάρει σε μπόι ή ότι τα κιλά είναι υγεία, δηλώνοντας έτσι ότι το δικό τους παιδί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οι παραπάνω εκφράσεις όμως είναι λανθασμένες αντιλήψεις μιας εποχής όπου κυριαρχούσε η έλλειψη φαγητού και τα παιδιά υποσιτίζονταν. Επιπλέον, οι άνθρωποι συχνά επιλέγουν να δείξουν την αγάπη τους στα παιδιά με κάτι που αυτοί στερήθηκαν. Χαίρονται όταν τα βλέπουν να τρώνε και να είναι ευτραφή. Σε κάθε ευκαιρία θα δώσουν μια σοκολάτα, ένα γλύκισμα ή θα ξαναγεμίσουν το πιάτο με επιπλέον φαγητό. Η κυριότερη πηγή ανησυχίας για μια μαμά και ειδικά για μια γιαγιά είναι η ανορεξία. Έτσι λοιπόν, το παιδί φτάνει σε σημείο να παραταΐζεται και τότε τα λιποκύτταρά του αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται πέρα από τις κανονικές αναλογίες. Αυτά όμως, τα ειδικού τύπου κύτταρα, το παιδί θα τα κουβαλά μια ζωή. Το πόσο κανείς θέλει ζάχαρη ή αλάτι στο φαγητό του είναι προτιμήσεις και συνήθειες που γαλουχήθηκαν κυρίως από τα κριτήρια γεύσης της μαμάς του. Πόσες μητέρες ζαχαρώνουν την πιπίλα και πόσες βάζουν ζάχαρη στο γιαούρτι του παιδιού αποξενώνοντας ουσιαστικά το παιδί από τις πρωτόγνωρες γεύσεις. Από την άλλη πλευρά, στη σύγχρονη κοινωνία οι μητέρες είναι πολύ άσχολες, με ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους και το γρήγορο φαγητό που τυχαίνει να είναι και το αγαπημένο των παιδιών βρίσκεται πλέον σε κάθε γωνιά. Αυτά όμως είναι τρόφιμα που περιέχουν πολλές θερμίδες, κορεσμένα λιπαρά, δηλαδή τα βλαβερά λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη, είναι νόστιμα αλλά και πάρα πολύ ανθυγιεινά. Παχύσαρκοι γονείς τείνουν να μεγαλώνουν παχύσαρκα παιδιά, αφού ένα παιδί όταν έχει και τους δύο γονείς παχύσαρκους εμφανίζει 80% μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει και αυτό παχύσαρκο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ένα παιδί με παχύσαρκους γονείς είναι καταδικασμένο να γίνει και αυτό παχύσαρκο. Σύμφωνα με τους νόμους της επιγεννητικής, τα γονίδια εκφράζονται σε κατάλληλο περιβάλλον.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι το περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να επιδρά στα γονίδια και να αλλάζει τη συμπεριφορά τους. Στην περίπτωσή μας, περιβάλλον είναι η διατροφή. Άρα, η διατροφή του παιδιού επηρεάζει το βάρος του, ακόμα και αν έχει κληρονομήσει το γονίδιο της παχυσαρκίας. Αν το παιδί δεν φάει περισσότερο, το γονίδιο της παχυσαρκίας δεν θα εκφραστεί ποτέ. Η παχυσαρκία είναι ένα πολυπαραγοντικό νόσημα. Υπάρχουν γενετικά, ορμονικά, διατροφικά, ψυχοκοινωνικά και περιβαλλοντικά αίτια. Η κυριότερη αιτία αύξησης της παιδικής παχυσαρκίας σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες και κυρίως με τις διατροφικές συνήθειες και τη φυσική δραστηριότητα. Η πολύ σπουδαία και δική μας, θα λέγαμε, μεσογειακή διατροφή ξεχάστηκε και παραγωνίστηκε από τη δίαιτα δυτικού τύπου. Τα παιδιά διαμορφώνουν συνήθειες ανάλογες με αυτές των ενηλίκων. Καταναλώνουν λιγότερα ή και καθόλου φρούτα και λαχανικά, περισσότερη ζάχαρη, βλαβερά λιπαρά, ανθυγινά σνακ και δεν τηρούν τις τακτικές ώρες των γευμάτων. Χαρακτηριστική είναι και η παντελής έλλειψη πρωινού από το διαιτολόγιο των περισσότερων παιδιών και των εφήβων ή η κακή ποιότητά του. Επιπλέον, η έλλειψη άσκησης που συνδέεται με αυξημένες ώρες μπροστά σε κάποια οθόνη είναι ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας αύξησης του βάρους, καθώς πολλά παιδιά προτιμούν να δουν τηλεόραση ή να παίξουν κάποιο παιχνίδι στον υπολογιστή αντί να γυμναστούν. Η παιδική παχυσαρκία συγκαταλέγεται στους 5 κυριότερους παράγοντες για καρδιαγγειακά νοσήματα στην ενήλικη ζωή και σχετίζεται με την πρώιμη εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης στην ηλικία των 30 ετών. Επίσης, έχει φανεί θετική συσχέτιση μεταξύ της αυξημένης πρόσληψης ενέργειας στην παιδική ηλικία και στον κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο στην ενήλικη ζωή. Τα παιδιά που είναι παχύσαρκα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν από μικρή ήδη ηλικία, όπως είπαμε, υψηλή αρτηριακή πίεση. Τα παχύσαρκα παιδιά έχουν 3 φορές υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν υπέρταση σε σύγκριση με τα παιδιά φυσιολογικού βάρους, υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, διαβήτη τύπου 2, διαταραχές ύπνου και άπνοια ύπνου, αναπνευστικά προβλήματα όπως το άσθμα, διαταραχές περιόδου και πρώιμη ήβη για τα κορίτσια, λιπόδες ύπαρ και πέτρες στη χολή, πεπτικά προβλήματα όπως γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση και δυσκυλιότητα, προβλήματα στις αρθρώσεις και μυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Υπάρχουν όμως και κοινωνικές συνέπειες. Το παχύσαρκο παιδί μπορεί να είναι αυτό με το οποίο δεν θέλουν να κάνουν παρέα όλα τα παιδιά. Ένα υπέρβαρο παιδί έχει 13% πιθανότητα να πέσει θύμα εκφοβισμού από τον περίγυρό του, το γνωστό σε όλους μας σε bullying, ενώ όταν μιλάμε για ένα παχύσαρκο παιδί, οι πιθανότητες εκτοξεύονται στο 63%. Τέλος, τα υπέρβαρα ή τα παχύσαρκα παιδιά είναι πιθανόν να εμφανίσουν ψυχολογικά προβλήματα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ακόμη και κατάθλιψη σε συνδυασμό με κάποια διατροφική διαταραχή. Είναι όμως πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα παχύσαρκα παιδιά που καταφέρουν να φτάσουν σε ένα υγιές σωματικό βάρος πριν ενηλικιωθούν, πάβουν να διατρέχουν τον κίνδυνο της εμφάνισης των παθήσεων που προαναφέραμε και σχετίζονται με την παχυσαρκία. Όλα αυτά που προαναφέραμε κάνουν την παιδική παχυσαρκία έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους της δημόσιας υγείας, όχι μόνο για την υγεία των παιδιών, αλλά και για την πορεία της υγείας τους ως ενήλικες. Μείνετε μαζί μας, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για τους τρόπους αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας. Μέχρι τότε σας εύχομαι να φροντίζετε τον εαυτό σας και να τρέφεστε σωστά. Χαίρετε!